Για πάμε. Λοιπόν, Τζόλις, δεν υπάρχει καμιά πρόταση από την Manchester United. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι τα γράψανε. Εμείς λέμε τα σωστά και τα, αυτά που υπάρχουν. Είμαστε πεσημιστές και σωστοί. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση από την Dortmund. Ωραία. Μάνατζερ του παίκτη είναι ο πατέρας του, ο κύριος Πέτρος και ο αδερφός του. Βέβαια, δεν θα για πολύ, αφού δύο εταιρείες διεκδικούν τα δικαιώματά του. Και όπως είναι διαβασμένος και ο Αβραμίδης που είναι γάτα, η μία είναι από Γερμανία. Δεν έχει πάει ακόμα, αλλά είναι θέμα ημερών να καταλήξει σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό γραφείο μάνατζερ. Μία ομάδα εκδήλωσε το ενδιαφέρον της και αυτή είναι η Μπρις. Η Μπρις έκανε δύο προτάσεις στον ΠΑΟΚ. Η μία είναι 10 εκατομμύρια συν 30% μεταπόληση. Όχι. Η άλλη είναι 8 εκατομμύρια, 30% μεταπόληση και σας δίνουμε τον Γκρέμτσικ. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω και από τον ρεπόρτερ εδώ που το πτώπιασε το θέμα και μίλησε και με τον παίχτη, μίλησε και με παράγοντες, εγώ από τι έμαθα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πουλήσει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, όχι από τον Ολυμπιακό ακόμα, παίκτη Έλληνα. Δηλαδή, να τον πουλήσει στα 12-13 εκατομμύρια. Πάνω από 13 εκατομμύρια. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, τον ποιο πουλήσε ο Ολυμπιακός. Τον Μπρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει 10, το Γιαννούλη 8. Ναι. Ούτε 8. Ναι. Ναι. Θέλει να τον πουλήσει. Και το Γιαννούλη, αν τον πουλήσει, έτσι, γιατί υπάρχει όρος ότι θα πρέπει να ανέβει η Νόριτς στην Πρεμιέρα. Κάτσε να δούμε η Νόριτς, γιατί τελευταία δεν πήγε πολύ καλά. Πρότεινε, άστινα εκεί πέρα. Καλά. Εντάξει. Έκανε κάτι στραβοπατήματα. Αυτό τώρα φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να το κάνει, να το πουλήσει με πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν έχει καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, δεν ξέρω αν θα είναι ο κυπέλλουγος, θα πάει στο τελικό. Πάντως δεν βοηθάει η ομάδα, το ταμείο της και τον ποδοσφαιριστή να πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, Κώστα, μας λες ότι είπε όχι σε 10 εκατομμύρια στον Κρίεμτσικ και στο 30% μεταπόληση του παίκτη. 8-30% Α, 8-30 και Κρίεμτσικ. Το άλλο ήταν 10 συν 30% μεταπόληση. Είπε όχι. Πιστεύει ότι θα πάρει περισσότερα. Να το δούμε αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει τσάμπιος που δεν θα παίξει ή αν δεν προχωρήσει στην Ευρώπη, να τον δούμε έστω και στο Europa League στους 16, έστω. Δύσκολα θα τα πιάσει τα λεφτά. Τέλος πάντων. Πάντως να πούμε ότι έρχονται ξανά αγώνες εθνικής. Υπάρχει φιλικό, όχι φιλικό, συγγνώμη, επίσημο με την Ισπανία. Λογικά θα είναι και βασικός, όχι μόνο στις κλήσεις. Θα είναι, γιατί θα το κάνουν και τρίτικο, όπως έκανε και ο Φασίπ, το ίδιο και ο Γκαρσία το μιμήθηκε. Πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Ο Άρντα κάνει το χαμάλι. Βιερίνια δεν μπορεί να κάνει το χαμάλι γιατί είσαι γέρος. Αλλά τέλος πάντων ο Τζόλι μην έρχεσαι 50 μέτρα, 70 πίσω. Έλα 25 και πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και καλά κάνει. Εδώ το Σαλάχ έβλεπα εχθές, βγήκε ένας φαλακρός μπάκι εκεί 20 φορές, μου τριγύρισε να τον πιάσει. Τέλος πάντων.